Παιδιά, καλημέρα σας. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω λίγο για τον πατέρα μου, τον Ανδρέα Παναγίδη. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους 9 ήρωες της Αχώνης του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου του 1955-59. Ήταν μόλις 22 χρονών και ήταν ο μόνος από τους ήρωες εκείνους που ήταν παντρεμένος και είχαν 3 παιδιά. Τον αδερφό μου, την αδερφή μου και εμένα. Εγώ ήμουν μόλις 8 μηνών όταν το συνέλαβαν οι Εγγλέζοι και μέχρι το θάνατο του έγινα ενός χρόνου. Ο πατέρας μου μας αγαπούσε πολύ, μας λάτρευε. Περισσότερο όμως από εμάς αγαπούσε την πατρίδα του. Σε μια επίσκεψη που είχε πάει η μαμά μου με τη θεία μου στις κεντρικές φυλακές, τον βρήκαν πολύ αναψοκοκκινισμένο, θυμωμένο. Και η μάνα μου του είπε, Αντρέα, μα γιατί είσαι έτσι. Σε βασάνισαν πολλά και της είπε τα βάσανα που κάνουν στο κορμί μου, τα αντέχω. Τα βάσανα της ψυχής μου γιατί μου τα κάνουν. Εκείνη την ημέρα τον είχαν πάρει στο κελί που τους εβασάνιζαν, τους ανάκριναν. Και εκεί ήταν και ένας άγγλος αξιωματούχος, ο βασανιστής και ο ανακριτής. Και πάνω στο τραπέζι ήταν μια τσάντα γεμάτη κλειστή. Και του λέει ο αξιωματούχος, ξέρεις ότι θα σε κρεμάσουμε. Και ο πατέρας μου είπε ναι, το ξέρω. Πληροφορήθηκα ότι έχεις 3 παιδιά. Πόση περιουσία να έχεις να αφήσεις τα παιδιά σου. Και τότε ο Ανδρέας Παναγίδης, ο πατέρας μου, του είπε ούτε γρόση δεν έχω να τους αφήσω. Μόνο το όνομα μου. Και τότε ο Άγγλος του είπε σε αυτήν την περίπτωση τα παιδιά σου θα πεινάσουν. Θα μείνουν αμόρφωτα και θα ζήσουν μια πολύ δυστυχισμένη ζωή. Εσύ σαν νεαρός πατέρας, αυτά τα όνειρα έχεις για τα παιδιά σου. Και άνοιξαν τη τσάντα που ήταν πάνω στο τραπέζι και ήταν γεμάτη αγγλικές λίρες. Και του είπε, το μόνο που θέλουμε από σένα είναι να μας δώσεις 3 ονόματα συναγωνιστών σου. Για κάθε σου παιδί θα δώσεις ένα συναγωνιστή σου. Αν το κάνεις αυτό, τότε εμείς θα πάρουμε εσένα από τις κεντρικές φυλακές μαζί με αυτά τα λεφτά, τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου από το χωριό σου και θα σας πάρουμε στο Λονδίνο. Εκεί η αγγλική κυβέρνηση θα σου δώσει δουλειά, θα έχεις αυτά τα λεφτά, τα παιδιά σου τη μόρφωση του θα την αναλάβει η αγγλική κυβέρνηση και θα ζήσουν πλουσιοπάροχα και ευτυχισμένα με τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι για κάθε σου παιδί να μας δώσει ένα συναγωνιστή σου. Και λέει ο πατέρας μου της μάνας μου, εθύμωσα πολλά. Εχτύπησα με το χέρι μου τη τσάντα και πέσαν τα χρήματα τους κάτω. Και τους είπα, μη βάζετε μπροστά τα μωρά μου για να με κάνετε προδότη της πατρίδας μου. Ούτε για το χατήρι των παιδιών μου εγώ δεν μπορώ να προδώσω την πατρίδα μου. Χίλιες φορές, Γιαννούλα μου, είπε στη μάνα μου, τα παιδιά μας να ζήσουν αυτήν την δυστυχισμένη ζωή, αλλά είναι, να είναι περήφανα για τον πατέρα τους, παρά να έχουν έναν πατέρα προδότη. Τόσο πολύ αγαπούσε την πατρίδα του, που την έβαλε πάνω από την αγάπη του για μας. Εμάς, τα 3 παιδιά του Ανδρέα Παναγίδη, αυτό μας κάνει πραγματικά πολύ περήφανος. Την τελευταία ημέρα πριν τον αποχωρισμό, τους ερώτησα ποια ήταν η τελευταία τους επιθυμία. Και ο πατέρας μου είπε, όλους αυτούς τους μήνες που με κρατάτε, εγώ δεν είδα τα παιδιά μου από κοντά. Δεν τα αγκάλιασα και δεν τα φίλησα. Θέλω πριν πεθάνω να με επιτρέψετε να αγκαλιάσω και να φιλήσω τα παιδιά μου. Και του είπαν αύριο, που είναι η τελευταία μέρα, θα σου το επιτρέψουμε. Η μητέρα μου ήταν πολύ άρρωστη τότε στο νοσοκομείο. Έβγαλαν τη μητέρα μου από το νοσοκομείο. Μας πήραν και εμάς οι παππούδες, οι θείες, οι θείοι. Η θεία μου πήραν και τα παιδιά της. Και μας πήραν στις κεντρικές φυλακές για να μας δει για τη δευτεία φορά ο πατέρας μας. Εγώ δεν περπατούσα ακόμα, δεν μιλούσα. Και η μάνα μου με πήρε στην αγκαλιά της. Και τότε η Αγγλίδα, η Βαριάννα, είπε αυτά και έδειξε εμάς τα 3, δεν θα δουν τον Ανδρέα Παναγίδη. Αυτά και έδειξε τα μωρά της θείας μου, θα τον δουν.
Και η μάνα μου της είπε, μα δεν είναι αυτά τα μωρά του Παναγίδη, εν τούτα. Και τότε η Εγγλέζα είπε, ξέρω, ξέρω, αλλά ο Παναγίδης θα πεθάνει χωρίς να δει τα παιδιά του. Και με άρπαξε από τα χέρια της μάνας μου και με κράτησε έτσι κάτω από την μασχάλη της. Μπροστά το κεφάλι μου και πίσω τα πόδια μου. Τότε η μάνα μου δεν το άντεξε. Με τράβηξε από τα χέρια της Εγγλέζας, με έβαλε πάνω στο χώμα, άρπαξε την Εγγλέζα από τα μαλλιά, την ξυλοκόπησε και της είπε, έχει δικαίωμα ο Ανδρέας Παναγιδής να δει τα παιδιά του και τα παιδιά του να τον δουν για τελευταία φορά. Εγώ θα τα πάρω. Και τελικά κατάφερε η μάνα μου να μας πάρει στα κελιά των μελλοθανάτων. Δεν του επέτρεψαν να μας αγκαλιάσει και να μας φιλήσει, να μας δει από κοντά. Δεν τήρησαν την υπόσχεση του σε ένα μελλοθάνατο. Μας είδε μπροστά από εκείνο το σειρματόπλεγμα που είναι τόσο πυκνό που προσπαθώντας να δεις μέσα από εκείνο ζαλίζεσαι. Και ο παππούς μου, χωρίς να το σκεφτεί, έβγαλε το μαντήλι του, το σήκωσε ψηλά και του είπε «Πάρ' το γέν για να χορέψουν». Φυσικά δεν μπορούσε να πάρει το μαντήλι. Και τότε ο παππούς μου ακούμπησε την παλάμη του έξω από το σειρματόπλεγμα, στο ίδιο σημείο την ακούμπησε ο πατέρας μου από μέσα, και χόρευαν ο πατέρας μου στο κελί των μελλοθανάτων και ο παππούς μου έξω στο διάδρομο. Και ο αδερφός μου που ήταν μόλις 4 χρονών άρχισε να χτυπά τα χέρια του παλαμάκια και να φωνάζει «Όπα!». Δεν καταλάβαινε καν τι γινόταν. Και τότε ο πατέρας μου του είπε «Χόρεψε αρέστη μου, χόρεψε για το μεγάλο ταξίδι που θα κάνει απόψε ο πατέρας σου». Και ο παππούς μου του είπε το ποίημα του Τυρτέου, «Τι τιμή στο παλικάρι, όταν πρώτο στη φωτιά σκοτωθεί για την πατρίδα με τη σπάθα στη δεξιά». Και η γιαγιά μου τότε του έκανε ένα αυτοσχέδιο ποίημα, τσακτιστόν όπως το λέμε στην Κύπρο, και του είπε, «Ήθελα να μου νέα κι εγώ να πάω να πολεμήσω και έτσι αιώνια ζωή να την κληρονομήσω». Με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησαν οι γονείς το παιδί τους, που ήξεραν ότι το βράδυ θα πέθαινε. Και η γιαγιά μου φεύγοντας του είπε, «Καλήν αύριο, γιέ μου». Και μετά όταν βγήκε έξω, σκέφτηκε, «Μα τι του είπα, αφού ο γιος μου δεν θα έχει αύριο». Και άρχισε να κλαίει. Μπροστά του όμως δεν έκλαψαν κανένας. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι, ένα μήνυμα να σου το πούμε. Η ελευθερία είναι το πιο ιερό αγαθό του ανθρώπου. Και αυτόν τον αγαθό δεν χαρίζεται από κανέναν, δεν δίνεται ποτέ δωρεάν. Κερδίζεται και κερδίζεται με αίμα πολύ, με δάκρυα και με υδρότα. Να αγαπάτε την ελευθερία σας, να αγαπάτε την πατρίδα σας. Και αν η πατρίδα σας κάποια στιγμή σας καλέσει, χρειαστεί τη βοήθειά σας, να μην διστάσετε, να τρέξετε στο κάλεσμα της πατρίδας για να προασπιστείτε την ελευθερία της πατρίδας σας. Γιατί αυτό είναι το πιο ιερό, το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου. Και εμείς, τα τρία παιδιά του Ανδρέα Παναγίδη, που ζήσαμε μια πολύ δύσκολη ζωή, είμαστε πολύ περήφανα που ο πατέρας μας αγωνίστηκε και θυσιάστηκε για την ελευθερία του τόπου. Και πραγματικά ζούμε κάτω από το όνομα που ήταν η μοναδική κληρονομιά που μας άφησε, πολύ περήφανοι που είχαμε αυτόν τον άνθρωπο για πατέρα μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, παιδιά.